Αυτή και αν κάθε μέρα ακούμε για το περιβάλλον, για πράσινη ανάπτυξη, για δίκαιη μετάβαση, εδώ στην Καρδίτσα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι οι όμιλοι της ενέργειας και οι κυβερνήσεις τους μας θέλουν στην ουσία φημωμένους. Μας θέλουν στη γωνία, θεατές, πνιγμένους ακόμα στις λάσπες του Ιαννού, στα συντρίμμια των πολιτικών τους. Η συμμετοχή όμως όλων μας εδώ στέλνει χειρό μήνυμα για πολλωστή το τελευταίο διάστημα φορά ανυποχώρητης απέτησης για ικανοποίηση των ετοιμάτων που δεκάδες φορείς έχουν θέσει για κάλυψη στο 100% των αποζημιώσεων για όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτέμβρη στην πόλη μας. Είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για νοικοκυριά, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα, καλλιέργειες ή οτιδήποτε άλλο. Φίλες και φίλοι, όλο το τελευταίο διάστημα, από τις μέρες του Ιαννού, έχουν ακουστεί δεκάδες επιχειρήματα από επίσημα χείλη σχετικά με το τι έφταιξε. Έχουν επιστρατεύσει μάλιστα ιδιαίτερα έντονα ακόμα και το επιχείρημα της κλιματικής αλλαγής, υπό το φόβο του οποίου ζει ολόκληρος ο πλανήτης τα τελευταία χρόνια. Είναι ακριβώς το ίδιο παράδειγμα το οποίο επιστράτευαν και επιστρατεύουν για να πείσουν μεγάλη μερίδα του λαού μας σχετικά με την αναγκαιότητα των ανεμογεννητριών ως απάντηση στην εξέλιξη αυτή. Σαν να είναι δηλαδή κλιματική αλλαγή, ένα φυσικό φαινόμενο, ένα αναγκαίο κακό που η φύση επέλεξε να επιβάλλει και όχι αποτέλεσμα και συσσόρευση των πολιτικών τους όλα τα τελευταία χρόνια με τις οποίες το περιβάλλον το έγραφαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους προς όφελος του κέρδους. Είναι γεγονός πως κάθε χρόνο όλο και περισσότερο διαπιστώνει κανείς ότι το περιβάλλον ποτέ δεν είχε τόσους φίλους. Είναι χαρακτηριστική υποκριτική επίκληση στο περιβάλλον και στην προστασία του από τον κύριο Μητσοτάκη από την Αστυπάλαια που ξέπλυνε πριν από λίγες μέρες τη Volkswagen που καταδικάστηκε σε δισεκατομμύρια ευρώ για το Dieselgate πριν από λίγα χρόνια. Σε ένα νησί που δεν έχει καν πόσιμο νερό για τους κατοίκους του. Ακόμα το 2021 μεταφέρουν πόσιμο νερό από τον Πειραιά με τα νερουλάδικα. Και την ίδια στιγμή που το κέντρο υγείας του νησιού δεν έχει παιδίατρο. Αυτή την πράσινη ανάπτυξη ονειρεύονται. Ο κύριος στόχος λοιπόν της πολιτικής αυτής δεν είναι στην πραγματικότητα η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, αλλά η θωράκιση της κερδοφορίας τους. Ας σκεφτεί ο καθένας από εμάς πώς βοήθησαν αυτές οι αλλαγές στην αντιμετώπιση της ανεργιακής φτώχειας του λαού μας. Την ώρα που οι ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά πολλαπλασιάζονται, πολλά νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα. Είναι χαρακτηριστικό πως στην Ελλάδα το 17,9% του πληθυσμού αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό.